είμαστε έτοιμοι. Σε συνεννόηση τόσο με την ελληνική αστυνομία, όσο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εννοώ, με τον αστυνομικό διευθυντή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Σιριτούδη, όσο και με την Εγνατία ΑΕ και τον Διευθύνων Σύμβολο, τον κύριο Κοτσούκο, διοργανώσαμε αυτή την σύσκεψη σήμερα για το θέμα του ελέγχου του καλύτερου συντονισμού μεταξύ και της Εγνατίας Οδού, γιατί μέσω της Εγνατίας, αλλά μέσω και του επαρχιακού δικτύου υπάρχουν πολλές απόπειρες μετακινήσεων παράνομων μεταναστών, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν και κάποιες δυσκολίες, κάποια έξτρα προβλήματα που είχαν καταγραφεί και είχαν παρατηρηθεί και πώς τέλος πάντων θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο αυτή η πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει η ελληνική αστυνομία για να μην επιτρέψει όσους παράνομα επιχειρούν να εισέλθουν και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είναι τα συμπεράσματα που προφανώς κάποια στιγμή θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ότι από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε και τα γνωρίζω κι εγώ, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα που φέρει αυτή η μεγάλη προσπάθεια που κάνει η ελληνική αστυνομία στην περιοχή μας και με τις πόσες συλλήψεις διακινητών παράνομα εισερχόντων έτσι, με οχήματα και πεζών πολλές φορές πραγματοποιεί και προλαμβαίνει στους δρόμους και της Εγνατίας Οδού φυσικά και περιφερειακών δρόμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Δεν παραγνωρίζει κανείς, συγγνώμη που διακόπτω, το έργο της ελληνικής αστυνομίας, που όμως έχουμε και κάποια αντικειμενικά αποτελέσματα, εκ των οποίων και θάνατος συμπολίτη μας, δυστυχώς. Επιχειρησιακά, τι επιπλέον σας είπε η ελληνική αστυνομία ότι μπορεί να γίνει προκειμένου να αποτραπεί αυτό το φαινόμενο? Αυτό περισσότερο τεχνική είναι η συνάντηση όσον αφορά με την Εγνατία ΑΕ, ώστε να δούμε αν μπορεί να προκύψει κάποια έξτρα προμήθεια, κάποιο. Δεν θέλω να μιλήσουμε ενδεχόμενα. Γίνεται η συνάντηση για να δούμε πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και με ποια κατεύθυνση θα δοθεί σε ενδεχόμενα τέτοια, όπως μπαίνοντας παράνομα στην Εγνατία και κινείται κάποιος στο αντίθετο ρεύμα. Είναι τεχνικό το θέμα μεν, αλλά είναι συνηθισμένο. Έχει συμβεί κάποιες φορές και γι' αυτό το λόγο γίνεται και αυτή η συνάντηση. Τώρα, κάπου θα καταλήξουμε φυσικά. Ίσως τότε θα μπορούσα να σας πω και κάτι περισσότερο.